που διαβάζουμε, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το εκλογικό σώμα είναι κάπως μοιρασμένο. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η νέα κυβέρνηση, η αυριανή κυβέρνηση. Από την άλλη, υπάρχουν οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Σαμαράς είναι καλύτερος ως πρωθυπουργός από ότι ο Τσίπρας. Και τελικά όμως οι περισσότεροι δίνουν προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Προτιμούν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπάρχει ένα σαφές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, τι θα συμβεί, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Ιστορικά, οι πολίτες έχουν μια τάση να εναλλάσσουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες. Και κυρίως έχουν μια τάση να καταψηφίζουν μια κυβέρνηση που δεν έδωσε τα προσδοκόμενα ή να ελπίζουν ότι θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση που θα δώσει περισσότερα. Στην δική μας την περίπτωση στην Ελλάδα, το έχουμε δει αυτό και αυτό μεταφράζεται στην επιθυμία των πολιτών να γίνει μια αλλαγή προς μια αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πάνε τα πράγματα, ακόμη και αν αυτή είναι λάθος κατεύθυνση. Να σας θυμίσω, και είναι χρήσιμο αυτή την περίοδο, να σας θυμίσω δύο ιστορικά γεγονότα. Να δούμε τι ψήφισαν οι πολίτες το 1981, 33 χρόνια πριν. Ψήφισαν να βγούμε από την ΕΟΚ και να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με το ράλι τότε έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ. Και ένα χρόνο μετά στις εκλογές του 81, οι Έλληνες πολίτες έλεγαν να βγούμε από την ΕΟΚ και να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Σήμερα, 35 χρόνια μετά, 34. Πώς φαντάζει αυτό, κύριε Μαλαβέτα? Πόσο ιστορικά λάθος ψήφισαν αυτοί οι πολίτες τότε, οι Έλληνες? Να έρθω πιο μετά, στο 2009. Σας θυμίζω ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή δεν συμφωνεί με την πολιτική που άσκησε τότε ο Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχω λεφτά και πρέπει να πάρω μέτρα. Και προφανώς το είπε αυτό γιατί είχε τον προϋπολογισμό του κράτους, είχε τον κρατικό κουρβανά και έβλεπε τις δυνατότητες της χώρας. Οι πολίτες ψήφισαν όμως έναν άλλο πολιτικό που τους είπε ότι υπάρχουν λεφτά. Και αυτό το πλήρωσε ξανά η χώρα. Και το πλήρωσε γιατί ακριβώς δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση όταν εντάχθηκε η χώρα στο μνημόνιο. Έγινε ένα μνημόνιο που έγινε επί δικαίων και αδίκων, με μέτρα οριζόντια, δεν πρόλαβε καν να προτείνει η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί για να δικαιολογήσει το λεφτά υπάρχουν ο Γιώργος Παπανδρέου, έσπευσε να κατηγορήσει και να βρει άλοθη ότι δήθεν η κυβέρνηση του Καραμαλή είχε μεγαλύτερα ελλείμματα. Τώρα υπάρχει πάλι ο κίνδυνος οι πολίτες να οδηγηθούν σε μια πάλι λάθος επιλογή όσον αφορά το δίλημα. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω τίποτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαρίστως και με μεγάλη μου χαρά μπορεί τα κόμματα να εναλλάσσουν στην εξουσία και να έρθουν κι άλλοι να δοκιμαστούν, αλλά πρέπει κανείς να τσεκάρει και να τεστάρει με ποιο επιχείρημα έρχονται. Το να έρχεσαι ότι θα πάω στη Δραχμή και να το αλλάζεις μετά, θυμάστε πριν δύο χρόνια, και το κόμμα ας πούμε της Δραχμής να γίνεται κόμμα του Ευρώ και ξαφνικά η αριστερά να μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα που θα νικήσει τους θεσμούς της Ευρώπης. Αυτά όλα φαντάζουν, για όσους εμάς έχουμε χειριστεί θέματα της Ευρώπης με πάθος και αγάπη για τον τόπο, όπως εγώ χειρίστηκα το θέμα των φαρμάκων, χειρίστηκα το θέμα του ΙΟΠΗ και θέματα υγείας και έβγαλα το Υπουργείο Υγείας από το μνημόνιο. Πλέον δεν είναι το Υπουργείο Υγείας μνημονιακό Υπουργείο. Σας λέω λοιπόν ότι φαντάζουν όλα αστεία, δηλαδή να έρθει ο κύριος Τσίπρας και να νικήσει τους θεσμούς του πλανήτη και της Ευρώπης. Μάλλον πιθανόν θα συμβεί το αντίθετο, να μπει η Ελλάδα σε περιπέτεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το επιχείρημα μέχρι πρότινος είναι ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Θα βγούμε από τα μνημόνια, λέει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τι λέει, ότι αν χρειαστεί, θα κάνω και μονομερής διαγραφή του χρέους. Όσο πλησιάζει δημοσκοπικά προς την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην πιθανότητα να είναι κυβέρνηση, ανασκουμπώνεται. Και πλέον λέμε όχι μονομερής διαγραφή του χρέους. Δηλαδή, ένα θεώρημα πολιτικό, μια πολιτική θεωρία, η οποία έχει μεταβλητότητα, έχει πολλές συνισταμένες. Γιατί αν ρωτήσετε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πει ναι, αυτό η Δραχμή είναι προσωπική μου άποψη, την διατύπωσα, αλλά εγώ τώρα υιοθετώ μια άλλη άποψη. Ποια άλλη άποψη? Αφού οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο προσυνεδριακό διάλογο, επίστευαν στη Δραχμή. Άρα λοιπόν αυτό το αριστερό κόμμα, πώς είναι δυνατόν να έχει μια ρητορική φιλοευρωπαϊκή και ότι πλέον μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις όλες έχουν ένα προσανατολισμό με τραπεζικό τομέα ιδιωτικό, με συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, να έρθει ένας άνθρωπος και να πει: εγώ θα κάνω κρατικές τράπεζες, θα αλλάξω όλη τη φιλοσοφία της οικονομίας και θα συγκρουστώ με το σύμπαν, και να προειδιάζει την ίδια ώρα ότι θα έχω ένα χρόνο δύσκολο.
Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, υποθέσω λοιπόν ότι εσείς δεν ασπάζεστε φωνές που προέρχονται και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η πιθανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει τα μέτρα αυτά που ευαγγελίζεται ότι θα εφαρμόσει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετεξελιχθεί σε μια ασκώντας πολιτική, μια ανάλογη πολιτική από αυτή που βιώνουμε σήμερα, που, από την πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Κάτι ανάλογο πιστεύετε? Κοιτάξτε, η πολιτική είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να εφαρμόσει κάποια δική του πολιτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εφαρμόσει κάποια δική του πολιτική. Δεν την είδα εγώ συγκεκριμένη για να την κριτικάρω, αλλά δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να μείνω στο πώς θα διαχειριστεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η διαχείριση του χρέους. Πώς θα μπορέσει δηλαδή να συνεχίσει μια πολιτική η οποία δεν θα παράγει ελλείμματα και να μπορεί να δανείζεται στις κρίσιμες ώρες. Όταν στο άκουσμα ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, οι αγορές αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού στην Ελλάδα, και την ίδια ώρα, εκτός από αυτό, όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν θα ακολουθήσει τις συμφωνίες της Ελλάδας που έχουν αναλάβει προηγούμενες κυβερνήσεις. Επομένως, θεωρώ ότι το εγχείρημα αυτό που πάμε στις εκλογές τώρα και η εκμετάλλευση των πολιτών που δεν έχουν να χάσουν τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολο, κρίσιμο και θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Και τι εννοώ, κύριε Μαλαβέτα, στο ότι ο κύριος Τσίπρας εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Είναι δύο στο σπίτι. Άνεργοι, πατέρας και μάνα. Με δύο παιδιά άνεργα. Και δεν έχουν και εκείνη την περιουσία να πληρώσουν ούτε ένφυο ούτε φόρο. Αυτός δεν έχει να χάσει τίποτα. Σου λέει, ας δοκιμάσω και κάτι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι από αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας δημιουργήθηκαν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με την κρίση. Εδώ είναι το λάθος. Έχουν να χάσουν την ελπίδα. Γιατί το μη συγκεκριμένο που προβάλλει το θεώρημα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτή η μεταμορφωμένη αριστερά που θα πειραματιστεί στην Ελλάδα να κυβερνήσει, είναι η έλλειψη της ελπίδας. Και δεν το λέω γιατί εγώ βρίσκομαι στη Νέα Δημοκρατία, στην αντίπερα όχθη. Σας το λέω γιατί δεν έχω πιστεί από την επιχειρηματολογία των επιμέρους δράσεων που θα υπάρξουν για να υπάρξει η ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας. Και δεν μπορεί κανείς να λέει ότι εγώ θα μεσολαβήσω να ξαναπάει ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα στην επιχείρηση του Δημήτρη του Μαλαβέτα ή του κυρίου Παυλάκη ή του οποιοδήποτε, γιατί τότε θα πρέπει να πει, αν βγαίνει η επιχείρηση η δική σας να έχει τους τρεις εργαζόμενους, για παράδειγμα, που έχει σήμερα με τα 470 ευρώ, ή αν σας πει 780, θα απολύσετε έναν και κανείς δεν εξηγεί τι θα γίνει με αυτόν τον ένα που θα χάσει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, το να θες να παρέμβεις στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα με θεωρία, χωρίς να βλέπεις το εισόδημα των επιχειρήσεων μέσα στην κρίση, είναι ουτοπικό και είναι μη σοβαρό. Για να κλείσουμε τα γενικής φύσης ερωτήματα, θα ήθελα πάνω σε αυτό να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αδιαμφισβήτητα τα τελευταία 30 χρόνια, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ σε μεγαλύτερο βαθμό, η Νέα Δημοκρατία σε λιγότερο, χρονικό διάστημα μάλλον, είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Πολλοί είναι που υποστηρίζουν, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, που βιώνει η Ελλάδα. Ρωτάει κάποιος, γιατί να μολύσει το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά δημιούργησε το πρόβλημα, και να μην έχουν μια επιλογή, ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, γιατί αυτή η αλαζονία από την πλευρά των δύο κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κακό πρόβατο? Λοιπόν, η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή και εδράζεται σε πραγματικούς προβληματισμούς των πολιτών και κάπως έτσι είναι. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έκαναν λάθη σε κάποια στιγμή πολιτικών αποφάσεων. Δεν είναι το ίδιο προφανώς, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία αντέχει ιστορικά, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ουσιαστικά διαλυθεί. Σας λέω ότι υπάρχει πάλι μια διαφορά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε ποτέ με το λεφτά υπάρχουν, δεν ήρθε ποτέ με το θα βγούμε έξω από τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, δεν ήρθε ποτέ με πλαστά διλήμματα που δεν ήταν εφαρμόσιμα. Βεβαίως είπαμε και εμείς επανίδρυση του κράτους που μπορεί να μην την κάναμε. Βεβαίως είπαμε ότι θα πατάξουμε την γραφειοκρατία που μπορεί να μην το κάναμε. Βεβαίως υπήρξαν λάθη πολιτικών και βεβαίως είναι αυτά που διορθώνουμε εμείς σήμερα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι διαφορετικό να λέμε δύο κόμματα τα οποία ήταν διαχρονικά στην εξουσία, και είναι διαφορετικό να μιλάτε με έναν πολιτικό που ανήκει σε αυτούς που αρχίζουν και διορθώνουν την Ελλάδα.
Γιατί μπορεί και επί Νέας Δημοκρατίας να ήταν οι τιμές των φαρμάκων πολύ ακριβές και μπορεί και επί Νέας Δημοκρατίας η δαπάνη φαρμακευτική να ήταν πολύ υψηλή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η σημερινή κυβέρνηση, και επειδή είχα την ευθύνη του φαρμάκου, σας λέω, είχα την ευθύνη να μαζέψω τα κακοσκήμενα, τα πλαστά κουπόνια στα φάρμακα, να γίνουν δατογραφημένα, τις τιμές των φαρμάκων να τις μειώσω κατά 30%, τις τιμές των μαγνητικών τομογραφιών να τις μειώσω κατά 20%, τα φίλτρα νεφρού να τα μειώσω από 35 ευρώ, 17 και 24, δηλαδή να μαζέψω 2,5 δισεκατομμύρια για τον ΕΟΠΗ που ο κλάδος υγείας των ασφαλιστικών ταμείων δαπανούσε 10 δισεκατομμύρια, κύριε Μαλαβέτα, για δαπάνες και ήταν αυτή απίστευτη σπατάλη τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ ανήκω στη γενιά πολιτικών που μαζεύουμε το σύστημα. Η προηγούμενη γενιά πολιτικών δυστυχώς δεν είναι εδώ, από ποιο κόμμα και αν είναι, να απολογηθεί γιατί φτάσαμε εδώ. Προφανώς το πρόβλημα προέκυψε από δεκαετίες εφαρμοζόμενης πολιτικής, όπου η πολιτική αυτή με όμικρον γιώτα των προηγούμενων δεκαετιών δεν είναι εδώ να εξηγήσουν στον κόσμο, γιατί κάπου, ξέρετε, χάνονται όλα. Έρχεται ένας υπουργός, παίρνει αποφάσεις μη σωστές, η δαπάνη είναι ψηλά, η σπατάλη υπάρχει και ξαφνικά αυτός δεν υπάρχει, δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Ο κόσμος δεν ξέρει ποιος είναι αυτός που το έκανε για να πει για δαπάνη εκεί. Όμως σας ξαναλέω, μιλάτε με έναν πολιτικό που ανήκει σε αυτούς που διορθώνουν τα πράγματα. Και εγώ πιστεύω, συγχωρέστε με για το εγώ, έβαλα τη σφραγίδα μου σε 52 μεταρρυθμίσεις πάνω στον χώρο της υγείας που ήταν περισσότερες από αυτές μνημονιακές και περισσότερες όχι, που έχουν τη σφραγίδα και αυτά είναι μια παρακαταθήκη για την νεότερη γενιά. Και θέλω να με κατατάξετε σε αυτή τη γενιά και δεν θα απολογούμε εγώ για την προηγούμενη γενιά. Όσον αφορά για να κλείσουμε αυτό που είπατε, διορθώνει το σύστημα. Αυτές οι διορθώσεις που γίνανε στον τομέα το δικό σας, στο φάρμακο, στις ιατρικές εξετάσεις, στις παραγιατρικές εξετάσεις, πιστεύετε ότι δημιούργησαν μια. Ποιο είναι το θετικό που προέκυψε από αυτή την πολιτική, όσον αφορά τον απλό πολίτη? Ο απλός πολίτης πλέον έχει πιο εύκολη πρόσβαση στο φάρμακο. Έχει πρόσβαση στο φάρμακο. Θα σας τα πω. Επισαλμά, και έχει σημασία αυτό που σας λέω, γιατί ο καθένας έχει και την ατομική του διαδρομή και ευθύνη και τη σφραγίδα του. Δεν θα μπερδευτούμε όλοι μαζί σε μια γενική κυβέρνηση. Θα σας πω, επισαλμά, ο κόσμος πήρε φθηνότερο φάρμακο 30%. Δηλαδή, αν το φάρμακο είχε λιανική τιμή πάνω στο κουτί 100, ξαφνικά σε μια μέρα πήγε ο κόσμος, και πιστεύω να μην το ξεχνάει ο κόσμος πριν 2 χρόνια, και το είδε 70. Αυτό ήταν μια ιστορική μείωση που δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό ήταν αμέσως μια εξοικονόμηση στην τσέπη των πολιτών 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τις συμμετοχές. Γιατί ο κόσμος πλήρωνε τη συμμετοχή που ήταν 16% στο φτηνότερο φάρμακο. Και τα ασφαλιστικά ταμεία γλίτωσαν από το Σαλμά 1,5 δισεκατομμύρια στα 2 χρόνια και εφεξής κάθε χρόνο τα κερδίζουν αυτά τα 1,5 δισεκατομμύριο. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε πραγματικοί, οι πολίτες σήμερα πληρώνουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο φτηνό φάρμακο. Δηλαδή από 16% η συμμετοχή του φαρμάκου πήγε στο 28%. Αυτό έγινε από τον διάδοχό μου και δεν έγινε από μένα. Τελεία και παύλα. Καθαρές κουβέντες. Μιας και μπήκαμε στον χώρο της υγείας, να έρθουμε και στα τοπικά. Να σας πω ένα παράδειγμα και επιστρέψτε μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας στο Μεσολόγγι, οι οποίοι είναι διαβητικοί και παίρνουν τις ταινίες που μετράμε το ζάχαρο δωρεάν. Αυτό όμως είναι μια λεπτομέρεια που δεν το έπαιρναν δωρεάν, πλήρωναν 8 ευρώ συμμετοχή. Πριν ο Μάριος Σαλμάς βάλει την υπογραφή του σε μια υπουργική απόφαση για να δώσει σε 500.000 διαβητικούς σε όλη την Ελλάδα δωρεάν αυτές τις ταινίες μέτρησης ζαχάρου, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε 1 ευρώ ο ΕΟΠΗ. Γιατί διαπραγματεύτηκα με τις εταιρείες και διατίμησα αυτό το προϊόν προς όφελος 500.000 ασθενών. Να ένα παράδειγμα πώς ένας πολιτικός μπορεί να σεβαστεί τα χρήματα. Ή πάλι την υπογραφή μου φέρει ότι 70.000 ασθενείς που πάσχουν από ρευματικές παθήσεις παίρνουν τα φάρμακά τους με 10% συμμετοχή αντί για 25%. Όπως επίσης και όλοι οι νεφροπαθείς της Ελλάδας, με υπουργική μου απόφαση, παίρνουν όλα τα φάρμακα δωρεάν και όχι αυτά που ήταν για την νεφροπάθεια, όπως και όλα τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Σας λέω κοινωνική προσφορά που έχει τη σφραγίδα μου. Και το λέω αυτό ως δείγμα πώς επιστρέψαμε πίσω στους πολίτες ένα μέρος από αυτά που εξοικονομήσαμε. Μάλιστα. Μιας και μπήκαμε στον χώρο της υγείας, να έρθουμε και στα τοπικά, ο χρόνος είναι και περιορισμένος. Είμαστε στο Μεσολόγγιο, νοσοκομείο Μεσολογγείο. Υπηρετούν ότι ο Μάριος Σαλμάς απέναντι στο νοσοκομείο Μεσολογγείο στάθηκε ετεροβαρός σε σχέση με αυτό το Αγρινίο. Τι απαντάτε? Λοιπόν, για να το καθαρίσουμε.
Ξέρετε, ένας πολιτικός που πολιτεύεται σε όλη τη Ρετολακαρνανία και τις περισσότερες εκλογικές μου αναμετρήσεις έχω έρθει πρώτος στο Μεσολόγγι, με έχουν τιμήσει Μεσολοκίτες. Και αν θέλετε να ξέρετε, εγώ συνδέομαι με το Μεσολόγγι και με ιδιαίτερους δεσμούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας λέει τίποτα αυτό, αλλά εγώ ακόμη και το γάμο μου στο Μεσολόγγι το έκανα. Γιατί πιστεύω στην πρωτεύουσα του νομού, πιστεύω σε αυτή την ιερή πόλη και προσπάθησα όσο μπορούσα να τη βοηθήσω. Με πράξεις και όχι με λόγια. Στην πραγματικότητα, για να απαντήσω αυτό αυτή τη λάθος εικόνα και την έχω απαντήσει το τελευταίο διάστημα, σας λέω καθαρά το εξής. Για να δούμε τι έκανε ο Μάριος Σαλμάς για το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Πρώτον, το νοσοκομείο Μεσολογγίου το 2009, αν θυμάστε, όταν ήμουν υφυπουργός Προνοίας, είχε κλειστεί την καρδιολογική κλινική. Την άνοιξα την καρδιολογική κλινική και τότε είχε 2 καρδιολόγους. Έκτοτε το 2010 και 2011 είχε 4 καρδιολόγους, κάποια στιγμή και 5 το 2012, και λειτουργούσαν όλα μια χαρά. Δεν είχε πρόβλημα με γιατρούς. Το 2012, σας θυμίζω, ένα πανό έξω από το νοσοκομείο Μεσολογγίου που έλεγε να μην κλείσει το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Προφανώς, αυτοί που το κρέμασαν το πανό θα είχαν ακούσει ότι το νοσοκομείο Μεσολογγίου βρίσκεται σε ένα σχέδιο υποβάθμισης του. Και επειδή εγώ θέλω να σας λέω αλήθειες πάντα, δεν υπήρχε σχέδιο να κλείσει ποτέ. Υπήρχε όμως σχέδιο να υποβαθμιστεί το νοσοκομείο Μεσολογγίου σε κέντρο υγείας, μαζί με άλλα 6 νοσοκομεία τα οποία θα γινόταν κέντρα υγείας. Πράγματι ήταν πάνω στο τραπέζι με την Τρόικα αυτό. Όταν ανέλαβα, από την πρώτη διαπραγμάτευση αυτό το στείλαμε στις καλένδες. Δηλαδή αυτό το διαπραγματευτήκαμε και είπαμε ότι δεν θα κλείσει το νοσοκομείο, δηλαδή δεν θα υποβαθμιστεί το νοσοκομείο Μεσολογγίου σε κέντρο υγείας. Αυτό έγινε από την αρχή της θητείας μου. Είναι καθαρό και κράτησα το νοσοκομείο προσωπικά για να μην υποβαθμιστεί σε κέντρο υγείας. Στη συνέχεια, βεβαίως πολλοί άνθρωποι, πολίτες, επειδή άνοιξα το νοσοκομείο στο Αγρίνιο, παρεξηγήθηκαν. Με συγχωρείτε, το πρόβλημα το έχουν αυτοί. Εγώ ανοίγω νοσοκομεία στο νομό, όπου ήταν έτοιμο, δηλαδή έπρεπε να τα αφήσω κλειστό το νοσοκομείο Μεσολογγίου, το Αγρινίου, το καινούριο. Έπρεπε να μην το ανοίξω. Δεν νοσηλεύονται πολίτες του Μεσολογγίου στην εντατική μονάδα που άνοιξα το 2009 στο Αγρίνιο. Και πριν την ανοίξει ο Μάριος Σαλμάς τη μονάδα του 2009 την εντατική, για τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες, πού νοσηλεύονταν οι Μεσολογγίτες στην εντατική μονάδα όταν ένα παιδί πάθαινε ένα τροχαίο ατύχημα? Πήγαινε στα Γιάννενα, στον Πύργο και στο Ρίο. Τώρα είναι χειρότερα ή καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι να δούμε τι κάναμε μετά. Όταν λοιπόν είχα την ευθύνη του Υπουργείου το 2012, ούτε καρδιολογική έκλεισε ξανά, ούτε πρόβλημα λειτουργίας υπήρξαν. Βεβαίως, τα νοσοκομεία διέρχονται μια γενικότερη κρίση, έτσι για να ξέρουμε τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Δηλαδή στο Αττικό το νοσοκομείο που είμαι εγώ τώρα, καθηγητής, σας λέω ότι αν υπάρξει ένας ασθενής που σπάσει το πόδι του, θα κάνει 15 και 20 μέρες για να πάρει σειρά να χειρουργηθεί. Στο Αττικό. Δηλαδή ένας κάτοικος του Περιστερίου, του Γάλλου. Στο Μεσολόγγι θα χειρουργηθεί την άλλη μέρα. Μπορεί και την ίδια. Θέλω να σας πω λοιπόν, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πώς όμως βρέθηκαν από τους 2 γιατρούς καρδιολόγους που ήταν το 2009, 4 και 5 και πώς, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε προβλήματα μετά το Μεσολόγγι? Γιατί το 2009, από μια κατανομή που κάναμε τότε στο Υπουργείο Υγείας, έβγαλα 30 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Αγρινίου, 18 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Μεσολογγίου και 25 θέσεις γιατρών για τα κέντρα υγείας. Από αυτές τις 18 θέσεις για το Μεσολόγγι, είχαν προσληφθεί γύρω στους 6 και άλλοι 6 ήταν να έρθουν. Είναι αυτές οι θέσεις που ήρθε ο κύριος Γρηγοράκος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είναι θέσεις που θα έβγαζε αυτός, αλλά ήταν οι θέσεις που είχα βγάλει εγώ το 2009. Είχαν κρυθεί, είχαμε και τα ονοματεπώνυμα των γιατρών από το 2010. Απλά οι γιατροί αυτοί είχαν βρει, επειδή κόλλησαν οι προσλήψεις, κάπου δουλειά και δεν ήθελαν. Αλλά οι θέσεις είναι εδώ, συγχωρέστε με, από το Μάριο του Σαλμά. Δηλαδή το 2009 υπάρχουν εδώ από τότε στο Μεσολόγγι 18 μείον αυτές που διορίστηκαν, θέσεις οργανικές γιατρών κλάδου ΕΣΥ, πέραν των οργανικών που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκηρυχτούν. Αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν, πιστεύετε, δηλαδή αυτών που δεν δέχτηκαν να έρθουν, στο Μεσολόγγια δουλειά στον Είναι σε εξέλιξη να ξαναπροκηρυχτούν, γιατί οι πιστώσεις είναι εκεί. Είναι θέμα δηλαδή το Υπουργείο να κάνει πιο γρήγορα τις τοποθετήσεις και τις προσλήψεις. Δεν χάθηκαν οι θέσεις, είναι εκεί οι θέσεις. Απλά πρέπει να επαναπροκηρυχτούν ή να καλέσουν τον επόμενο, αν δεν δέχτηκε κάποιος γιατρός, να τον καλέσουν από την επιτελή, από την κρίση
που ήταν υποψήφιος και να του πούνε αν θέλει να έρθει. Είναι δηλαδή σε εξέλιξη αυτό, αλλά είναι κάτι που σας ξαναλέω που το κάναμε το 2009 για να μην ξεχνιέμαστε. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 θεμελίωσα την πτέρυγα διοικητικών υπηρεσιών του Μεσολογγίου και τώρα είναι ένα υπερσύγχρονο συγκλήρωμα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, το οποίο φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Όπως επίσης, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι και αυτή η σύγχρονη μονάδα του ΕΚΑΒ που είχα φέρει το 2009 από τις 100 που δώρησαν οι Έλληνες εφοπλιστές στο ΕΚΑΒ και που βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα το ΕΚΑΒ στην περιοχή του Μεσολογγίου για τις διακομιδές των τραυματιών, ήταν με πρωτοβουλία δική μου. Όπως επίσης και ο αξονικός τομογράφος που μέχρι πριν λίγες μέρες φέραμε και τώρα γίνονται οι εργασίες τοποθέτησής του και σε λίγες μέρες θα είναι ήδη και εγκατεστημένος και σε λειτουργία, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το μεθοδεύσω προσωπικά. Άρα λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Δεν σας μιλώ βέβαια για λεπτομέρειες ότι το πολυατρείο του ΕΟΠΗ στο Μεσολόγγι όταν ήμουν υπουργός είχε τους γιατρούς του, τώρα δεν έχει τους γιατρούς. Άρα η απαξίωση των γιατρών, ξαναλέω, έγινε μετά, γιατί πρέπει ο καθένας να εξηγεί αυτά που έκανε. Και σε κάθε περίπτωση βεβαίως κάποιος μπορεί να έχει ένα παράπονο από μια κυβέρνηση, αλλά από τον πολιτικό το συγκεκριμένο θα έχει παράπονο όταν δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Μαλαβέτα, αν κάποιος άλλος πολιτικός έκανε περισσότερα από αυτά τα λίγα που σας είπα εγώ, ευχαρίστω οι πολίτες να ψηφίσουν τον άλλο τον πολιτικό. Είναι κάτι που θα με στενοχωρήσει. Αλλά στην πράξη όμως, εγώ σας είπα, αυτά τα λίγα μπόρεσα να κάνω για το Μεσολόγγι, για την Ετωλοκαρδανία. Θα κυκλοφορήσω και ένα έντυπο με τις 50 μεταρρυθμίσεις και έργα που έχω κάνει αυτά τα χρόνια που είμαι πολιτικός. Και αν οι πολίτες βρουν κάποιον άλλον που να έχει κάνει περισσότερα, ευχαρίστω τότε να προτιμήσουν εκείνον. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση να υποβαθμίζεται σε φήμες, σε παραφιλολογίες. Λοιπόν, αυτά είναι συγκεκριμένα που σας είπα για το Μεσολόγγι. Θα ήθελα να θα επιμείνω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχόλησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την τοπική κοινωνία και ακόμα την απασχολεί, καθώς πλέον είναι ορατά τα αποτελέσματα. Και θα αναφέρομαι στο θέμα του ΤΕΙ. Πριν 1,5 χρόνο ήταν το σχέδιο Αθηνά, το περιβόητο σχέδιο Αθηνά, από το οποίο ουσιαστικά η πόλη του Μεσολογγίου βγήκε σε επίπεδο νομόητολο Ακαρνανίας, βγήκε λαβουμένη. Και αυτό ήδη φαίνεται στην πόλη του Μεσολογγίου, καθώς η φοιτητική ζωή που γνωρίζαμε δεν υπάρχει, μάλλον η ακαδημαϊκή κοινότητα που γνωρίζαμε δεν υπάρχει, όχι η φοιτητική ζωή. Τι έγινε? Μας είχατε, προσωπικά σε μένα μου είχατε δηλώσει ότι η έδρα του ΤΕΙ θα ήταν το Μεσολόγγι. Τελικά η έδρα του ΤΕΙ δεν είναι το Μεσολόγγι. Πολλοί υποστήριξαν ότι εσείς κάψατε το θέμα, βάζοντας στο κάδρο και εμένα προσωπικά, δημοσιοποιώντας αυτή τη βούληση της κυβέρνησης και ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι, οι φορείς της Πάτρας και τελικά η έδρα από το Μεσολόγγι πήγε στην Πάτρα. Τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνη την περίοδο? Λοιπόν, κύριε Μαλαβέτα, καταρχήν το σχέδιο Αθηνά όσον αφορά την Ετωλοκαρνανία ήταν λάθος. Ήταν μία απόφαση σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, ήταν και σε επίπεδο Υπουργού Παιδείας και Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου, δεν ήταν κάτι το οποίο το καθόριζε ένας βουλευτής. Το σχέδιο Αθηνά είχε τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Για να εξηγούμαστε. Είχα εκφράσει την αντίθεσή μου, τη διαφωνία μου και το πόσο λάθος ήταν. Και πρέπει να σας πω, γιατί πολλοί έκλεγαν με δάκρυα, δακρύβρεχτα που στενοχωρέθηκαν που έφυγαν το ΤΕΙ, αλλά δεν είχαν κάνει τίποτα τα προηγούμενα χρόνια για να ενισχύσουν το ΤΕΙ. Όχι όλοι, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που δούλεψαν και για το Πανεπιστήμιο. Γιατί είναι και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, που εγώ προσωπικά επάλεψα στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για να προκύψει τμήμα τέταρτο για να γίνει το ανεξάρτητο πανεπιστήμιο, το οποίο έγινε όταν ήμουν στην κυβέρνηση του Καραμαλή το 2009. Δηλαδή, παλέψαμε για να γίνουν αυτά. Όπως και για το ΤΕΙ, επί όσα χρόνια είμαι βουλευτής μαζί με και άλλους συναδέλφους βουλευτές, παλεύαμε κάθε χρόνο είτε από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είτε από άλλα πόστα που βρισκόμασταν να χτίζονται τα τμήματα. Και πονέσαμε λοιπόν όταν έφυγε. Τώρα στην πράξη. Άρα λοιπόν, το σχέδιο Αθηνά έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Δεν έχει ούτε του βουλευτή Α, ούτε του βουλευτή Β. Καθαρές κουβέντες. Δεύτερον, δηλαδή δέχομαι να είναι κάποιος δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για το σχέδιο Αθηνά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να είναι δυσαρεστημένος με έναν βουλευτή που όπως και οι άλλοι βουλευτές εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας, εγώ πόσο μάλλον δε, ως υπουργός εξέφρασα και δημόσια την δυσαρέσκειά μου και την αντίρρησή μου. Και σας λέω
ότι όταν είχα επισκεφτεί το Μισολόγγι, επισκέφτηκα διότι ήμασταν σε μια διαδικασία ενίσχυσης των τμήματων και να δώσουμε λύση. Δηλαδή, όταν ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία που έπρεπε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, Δημοτική Αρχή, βουλευτές, κυβέρνηση, να πείσουμε και τον Υπουργό Παιδείας για να τα καταφέρουμε να μείνουν εδώ, εκεί διασπαστήκαμε. Κάποιοι πήγαν, κάποιοι εναντίον άλλων. Δεν ήμασταν όλοι μαζί. Δηλαδή, θυμάστε ότι κάποιοι ήρθαν να βάλουν εμένα στο κάδρο γιατί ψάχναν πολύ νωρίς άλοθη, γιατί η μάχη θεωρούσαν ότι είχε χαθεί. Δεν γίνεται, κύριε Μαλαβέτα, εγώ δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Εκρήθησαν και οι δημοτικές αρχές οι παλιές, για να λέμε τις κουβέντες, γιατί οι πολίτες έκριναν στο παρελθόν τι συνέβαινε τότε και βλέπουν όλοι και καταλαβαίνουν όσο περνάει ο καιρός. Όταν την κρίσιμη ώρα της μάχης που διεκδικείς να μείνει το ΤΕΙ, δηλώνεις ότι είναι ανεπιθύμητη στην πόλη το πολιτικό προσωπικό της χώρας, εγώ θέλω να αναρωτηθείτε γιατί δεν ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που ερχόταν κάθε χρόνο, ο οποίος θα υπέγραφε το προεδρικό διάταγμα για το σχέδιο Αθηνά και για την έδρα του ΤΕΙ, γιατί δεν ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την κρίσιμη εκείνη Κυριακή των Βαΐων που λίγες μέρες μετά θα υπέγραφε το προεδρικό διάταγμα και που το είχε στο γραφείο του πάνω. Εκεί ψάξτε να βρείτε, γιατί το προεδρικό διάταγμα το υπέγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν φίλος του Μεσολογγίου, κάθε χρόνο έρχονταν εδώ, δεν ήρθε μόνο εκείνη τη χρονιά. Άρα λοιπόν, εκεί είναι η ουσία και όχι τι είπαμε εγώ και εσείς στο τηλέφωνο. Λοιπόν, οι πολιτικές αποφάσεις δεν παίρνονται από το Μαλαβέτα τι είπε στο Σαλμά με κάποιον άλλον. Παίρνονται σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών. Θα μείνω στο θέμα του ΔΕΗ, καθώς ο συνάδελφός σας κατέθεσε τροπολογία και μάλιστα από ό,τι πληροφορηθήκαμε όσον αφορά μια τροπολογία για το ΔΕΗ, που αυτή θα δώσει μια όθηση στον αριθμό των εισακτέων που θα υπάρξουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ούτε σε αυτό το θέμα υπήρξε μια σύμπνοια μεταξύ των βουλευτών, έτσι ώστε η τροπολογία να έχει περισσότερες υπογραφές, να το πούμε έτσι. Και γιατί δεν κάποιο. Πολιτεύομαι τόσα χρόνια. Συναδέλφους μου δεν σχολίασα ποτέ. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που πράττει. Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Σας λέω όμως ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Δηλαδή, γιατί για να υπάρξει τροπολογία πρέπει να υπάρξει νομοσχέδιο. Και νομοσχέδιο δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι. Θέλω να πω αυτό που καταλάβατε. Η ενημέρωση που είχαμε ότι υπήρξε αυτή η τροπολογία τελικά. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο για να υπάρξει τροπολογία, κύριε Μαλαβέτα. Είναι καιρός να μιλάμε σοβαρά σε αυτό το τόπο. Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε στη κουβέντα που είχαμε με τον Λόγα Ρανίας. Η κεντρική πολιτεία, το κέντρο, αντιλαμβάνεται αυτό το σεβασμό στην πρωτεύουσα του Λόγα Ρανίας, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια αποψήλωση των υπηρεσιών από το Μεσολόγγι ως διοικητικό κέντρο πρωτεύουσα του νομού και κάθε άλλο παρά ως πρωτεύουσα αντιμετωπίζεται όταν υπάρχουν θέματα σοβαρά. Κύριε Μαλαβέτα, δεν είναι. Ο θεσμός της πρωτεύουσας τελικά υπάρχει στην Ουρλό Κανανία. Έπρεπε να κλείσει και η καρδιολογική κλινική του Αγρινίου για να καταλάβει και ο τελευταίος Μεσολογγίτης ότι δεν είναι θέμα Μεσολογγίου και Αγρινίου. Όταν ήμουν υπουργός, είχε 7 καρδιολόγους η καρδιολογική κλινική του Αγρινίου, τώρα έχει 2. Βλέπετε ότι δεν είναι θέμα Μεσολογγίου Αγρινίου. Είναι θέμα συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων και μέρημνας για κάποια θέματα. Μια κακή πολιτική μπορεί να αφορά και τα Αγρίνια και το Μεσολόγγι και την Αμφιλοχία και την Άφοντο. Μια καλή πολιτική μπορεί να τα αφορά πάλι όλες τις περιοχές. Τώρα, μια περιοχή εκλέγει την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμαρχο και εκλέγει και τους βουλευτές. Εμείς ερχόμαστε στην ανάπτυξη μιας περιοχής οι βουλευτές, συνεπικουρώντας τη Δημοτική Αρχή. Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή στο σχέδιο που βγάζει αυτή για την πόλη. Το σχέδιο για την πόλη δεν το βγάζει ένας βουλευτής. Το βγάζει η τοπική διοίκηση, η αιρετή, η τοπική που σχεδιάζουν πώς θέλουν το Μεσολόγγι. Για παράδειγμα, η νέα Δημοτική Αρχή έδειξε από τα πρώτα βήματα πνεύμα συνεργασίας. Που δεν το είχαμε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ήταν ένα εχθρικό περιβάλλον. Με κάλεσε εμένα προσωπικά ο σημερινός Δήμαρχος, μου είπε 2 κουβέντες αληθινές, εγώ θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου, θέλω να είσαι δίπλα και να προσπαθήσω. Κάναμε αυτά που κάναμε και ο ίδιος έτρεξε στην Αθήνα, άνοιξε τις πόρτες της εξουσίας κεντρικής, πήρε την απόφαση για το λιμενικό ταμείο,
που ήταν στην ατζέντα μας, αν δείτε, ναι, τι είχαμε συζητήσει στο γραφείο του Νίκου Καραπάνω όταν με κάλεσαν παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου, βάλαμε μια ατζέντα. Η ατζέντα αυτή λοιπόν, αν δείτε, σιγά σιγά αρχίζει να υλοποιείται. Άρα λοιπόν, όταν μια δημοτική αρχή δουλέψει σωστά, συσπυρώσει δυνάμεις δίπλα, δεν διώξει, συνεργαστεί με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και του τόπου μας και ανοίγει τις πόρτες μαζί στην εξουσία με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όλα θα πάνε καλύτερα. Όταν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί κανείς να έρθει να σώσει μόνος του μια περιοχή που δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό. Σας λέω ότι το Μεσολόγγι είναι μια πανέμορφη πόλη, απίστευτη πόλη. Αλλά όταν έχει ένα απίστευτο παραθαλάσσιο μέτωπο και το μέτωπο αυτό ήταν στη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούσε ο Δήμαρχος να πάει να κόψει τα χόρτα στον δρόμο που ενώνει το Μεσολόγγι με την Τουρλίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει, να έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα καταλήματα στο Μεσολόγγι, πώς θα αναβαθμίσει τη διαμονή στο Μεσολόγγι των τουριστών, όταν κανείς δεν μπορεί να έχει σχέδιο για το πώς θα καταπολεμήσει την εντομοκτονία και τα κουνούπια για να έρθει κάποιος να καθίσει, να ραντίσει τις σωστές εποχές, απλά πράγματα. Όταν κάποιος δεν μπορεί να σχεδιάσει, να φτιάξει την πόλη πιο όμορφη, με λουλούδια, με το σχέδιο, όταν κάποιος δεν μπορεί να αναδείξει τον ιστορικό της πολιτισμό. Δεν χρειάζεται αυτό όσο, ξέρετε, εμείς οι Μεσολογγίτες, δεν χρειάζεται, δεν το έχει κανείς ανάγκη αυτό. Η πόλη είναι μια ιστορική πόλη που κανείς πρέπει σωστά να αναδείξει το ρόλο που θέλει για το Μεσολόγγι. Νομίζω ότι τα πράγματα τώρα έχουν μπει σε μια καλύτερη σειρά, σε μια σωστή βάση και πραγματικά σας λέω για πρώτη φορά είναι αισιόδοξος για την περιοχή. Είναι αισιόδοξος και θα είμαστε δίπλα να τη στηρίξουμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, εντελώς γρήγορα θέλω να μου απαντήσετε. Έχει να κάνει με τα γεγονότα που είχαν συμβεί εδώ στο Μεσολόγγι, στη συγκέντρωση που είχατε κάνει με τις διαμαρτυρίες του κόσμου. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας τραβούνται στα δικαστήρια. Πολλοί υποστηρίζουν ότι εσείς τους έχετε. Ποτέ, δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτό, είναι καθαρό. Τι έχει να πείτε σε αυτούς τους πολίτες που ενδεχομένως βρέθηκαν στον χώρο της διαμαρτυρίας, ίσως σε λάθος στιγμή. Ανθρώπινο είναι, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ήταν οι στιγμές τέτοιες. Θα κάνετε κάποια παρέμβαση για να σταματήσει η δίωξη, τι. Να σας εξηγήσω κάτι. Εγώ είναι καθαρό ότι δεν έχω εμπλακεί πουθενά σε αυτό. Είναι καθαρές κουβέντες. Πουθενά. Προφανώς, από ό,τι διαβάζω και εγώ που λέτε, αυτεπάγγελτα κάποιοι που προκάλεσαν ζημίες σε περιουσίες, προφανώς θα έγινε μια δίωξη. Από εκεί και πέρα, εγώ σας ξαναλέω, ποτέ στη ζωή μου, σαν Μάριο Τσαλμάς, δεν έχω πάει καν στα δικαστήρια. Δεν με αφορά. Οι πολίτες και λάθη θα κάνουν και 21 χρόνια πολιτεύομαι είναι αρκετά για να έχω δει ανθρώπους που να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και μετά να αλλάζουν όλα. Σας θυμίζω, ο Πρωθυπουργός του 1993 σοριάστηκε μπροστά μου στα πόδια από μια βίδα που δέχτηκε στο κεφάλι στην πλατεία. Στη συνέχεια, οι ίδιοι πολίτες τον ανέδειξαν Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, στην πολιτική δεν υπάρχουν δικαστήρια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μακριά από μένα και μακριά από εμάς που με τον κόσμο έχουμε μια αγάπη, ανεξάρτητα αν πολιτικά μπορεί να διαφωνούμε σε κάποιες στιγμές ή κάποιοι να έσφαλαν σε κάποια δεδομένη στιγμή, διεκδικώντας με λάθος τρόπο και σε λάθος σημείο και σε λάθος άνθρωπο έτσι την ευθύνη για το τι θα επρόκειτο να συμβεί στο μέλλον.